www.soundstimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται ουσιαστικά στην κρισιμότερη θέση από την έναρξη της λειτουργίας. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης. Ο πρακτικός προπολογισμός έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%. Υπάρχει το πρόβλημα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων που ακόμη και τώρα προσπαθούμε ούτως ώστε να λυθεί θετικά για το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας προκειμένου είτε να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, είτε να τις ολοκληρώσουν, και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι τα ζητήματα φοιτητικής μέρημνας είναι στρατηγικής σημασίας και πολύ σημαντικά. Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της ΣΑΜΟ ευτυχεί αυτή τη στιγμή να έχει φοιτητικές κατοικίες, γεγονός το οποίο την ισχυροποιεί σε σχέση με άλλες πανεπιστημιακές μονάδες του Πανεπιστημίου. Κατά την περίοδο που διανύουμε, το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το σχέδιο Αθηνά. Επιτέλους, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρότασή του για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Και μόνο η ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας θέτει τέλος, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να το τονίσω, σε μια πολυετή κατασυκοφάντηση του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού έργου που παράγει το Πανεπιστήμιο Αιγαίο από μέσα μαζικής ενημέρωσης εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε επίπεδο της χώρας. Αυτό είχε ήδη δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια και αναστάτωση στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου και δημιουργούσε και τεράστια προβλήματα ελκυστικότητας των μελλοντικών φοιτητών μας. Με την ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου βλέπουμε τα εξής θετικά σημεία. Καταρχήν, επαναδιαβεβαιώνεται η ταυτότητα και η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. 2. Επαναδιαβεβαιώνεται όλη η στρατηγική ανάπτυξη που είχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και γίνεται αποδεκτό στην πρόταση που κάνει το Υπουργείο η διατήρηση όλων των πανεπιστημιακών μονάδων και στα 6 νησιά του Αιγαίου. Αυτά είναι τα θετικά σημεία της πρότασης. Είναι εξαιρετικά κρίσιμα, όμως τα σημεία στα οποία έρχεται να προτείνει αλλαγές εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ιδιαίτερα προβληματικά και ακαδημαϊκά βάσιμα. Η πρόταση σε ό,τι αφορά το τμήμα μηχανικών στοιχείων, το τμήμα στατιστικής και αναλυτικών, όπως θα σας αναπτύξει με λεπτομέρεια ο κοσμήτρος της σχολής. Η μη αποδοχή της πρότασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για ίδρυση πολυτεχνικής σχολής. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία ακαδημαϊκά δεν οδηγούν σε ένα ακαδημαϊκό χάρτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη βούληση του Πανεπιστημίου και έχει ισχυρά ακαδημαϊκά λάθη. Η Βρετανική Αρχή αλλά και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί σε αυτή τη τεράστια προσπάθεια που καταβάλει το Πανεπιστήμιο το αισθανόμαστε και πραγματικά έχουμε την αρρωγή όλων των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχίσει και στη συνέχεια της προσπάθειας. Πιστεύουμε ότι στον χρόνο ο οποίος μένει μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, αυτή τη στιγμή είναι η πρόταση. Η πρόταση θα συζητηθεί, το Υπουργείο θα λάβει την άποψη των συμβλήτων, των συμβουλίων, των πανεπιστημίων, καθώς και της ΑΔΥΠ, της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, και στη συνέχεια θα προβεί στην οριστική απόφαση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα το Πανεπιστήμιο έχει όλα τα ακαδημαϊκά επιχειρήματα
η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας να μπορέσει να ανατραπεί στο μεγαλύτερο βαθμό του, αν είναι δυνατόν, ούτως ώστε το Πανεπιστήμιο να μείνει ακόμη ισχυρότερο στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν ανασχεδιάζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, είναι πολύ σημαντικό να συνυπολογίσουμε και να δούμε σε ποια θέση βρίσκεται σε αυτό το χάρτη το Πανεπιστήμιο. Γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι το τέταρτο, πέμπτο με κάποιο άλλο κριτήριο ίδρυμα στη χώρα. Σε ποια θέση θα είναι μετά το σχέδιο Αθηνά? Βλέπουμε ότι στην Αττική δημιουργείται μια δομή, η υπερδομή του Αλαμάντιος Κοραής, με 100.000 ακαδημαϊκό μέλη και φοιτητές. Αυτό αμέσως πανεπιστήμια τα οποία ήταν πολύ μικρότερο βιβλιοτικούς, αμέσως παίρνουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλύτερη από αυτή που είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Άρα, σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε οι διεκδικήσεις μας και τα βήματα τα οποία θα κάνουμε, στη νέα κατάσταση που δημιουργεί το σχέδιο Αθηνά, το Πανεπιστήμιο να έχει την καλύτερη δυνατή θέση. Samos Times.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.